Σύμφωνα με την κυπριακή κυβέρνηση, το ψευδοκράτος επιτρέπει και παράνομες ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους τα κατεχόμενα. Παράδειγμα, η καταπαραβίαση όλων των σχετικών συνθήκων, ετήσιες ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Άγκυρας στον αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας από το 1999. Ο ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, Κώστας Μαυρίδης, περιγράφει την πολιτιστική γενοκτονία των κατεχόμενων. Συγκεκριμένα, το 1974, με την κατάληψη του βόρειου μέρους της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό, υπήρχαν στο κατεχόμενα συνολικά περί τις 700 εκκλησίες, μοναστήρια και εξοκλήσια. Περισσότερες από 550 ελληνοορθόδοξες εκκλησίες και εξοκλήσια, καθώς και 17 μοναστήρια, έχουν έκτοτε λεηλατηθεί, μαζί μάλιστα και με τα κημητήριά τους, τα οποία έχουν βανδαλιστεί και σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκθεμελιωθεί και κατεδαφιστεί πλήρως. Άλλες 133 εκκλησίες, ξοκλήσια και μοναστήρια έχουν βεβηλωθεί και απογυμνωθεί. Οτιδήποτε είχαν στο εσωτερικό τους, αλλά και στο εξωτερικό τους, όπως εικόνες, άμφια, σκεύη και άλλα αντικείμενα, έχουν καταστραφεί ή κλαπεί. Από αυτές τις εκκλησίες, ένας αριθμός γύρω στις 100 έχουν διασωθεί κτηριακά, επειδή απλά έχουν μετατραπεί σε τζαμιά ή χρησιμοποιούνται από τον τουρκικό στρατό ως αποθήκες και κοιτώνες, αλλά ακόμη και στάβλοι ζώων και αχυρώνες. Παραμένει λοιπόν άγνωστο πού βρίσκονται τα εκκλησιαστικά κοιμήλια αυτών των ναών, περιλαμβανομένων άνω των 20.000 φορητών εικόνων. Μάλιστα, σημαντικές στοιχογραφίες έχουν αποτυχιστεί με προσχεδιασμένο και μεθοδευμένο τρόπο και έχουν αφαιρεθεί ψηφιδωτά δάπεδα. Δύο εκκλησίες διασώζονται με το υλικό τους, όπως ήταν περίπου το 1974, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε μουσεία ως τουριστική ατραξιόν για άντληση εσόδων για το κατοχικό καθεστώς, διότι για να εισέλθει κάποιος θα πρέπει να πληρώσει, ενώ ταυτοχρόνως προβάλλονται από το κατοχικό καθεστώς ως δείγμα σεβασμού προς τον πολιτισμό. Σε σχέση με αρχαία αντικείμενα, γύρω στα 60.000 αρχαία τέτοια αντικείμενα έχουν παράνομα μεταφερθεί σε ξένες χώρες, σε όλο τον κόσμο από το 1974 και μετέπειτα, ενώ άλλα λεηλατήθηκαν και πολλά εντοπίστηκαν σε αγορές της Ευρώπης και εμφανίζονται καθημερινά σε δημοπρασίες. Υπάρχουν και άλλα τέτοια αντικείμενα που εκτίθενται σε μουσεία στις κατεχόμενες περιοχές. Ταυτοχρόνως έχουν δυστυχώς ισοπεδωθεί αρχαιολογικοί χώροι, ενώ άλλοι χώροι αρχαιολογικοί παραμένουν χωρίς καμιά προστασία ή συντήρηση και είναι εύκολη λία για τους αρχαιοκάπηλους. Η σύσταση της UNESCO για τις διεθνείς αρχές που διέπουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο άρθρο 32 περί ανασκαφών σε κατεχόμενες περιοχές διατυπώνει σαφώς ότι σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης οποιοδήποτε κράτος μέλος που κατέχει έδαφος άλλου κράτους μέλους θα πρέπει να αποφεύγει τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών στο κατεχόμενο έδαφος. Σε περίπτωση τυχαίων ευρημάτων, ιδιαίτερα κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών έργων, η κατοχική δύναμη οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία αυτών των ευρημάτων, τα οποία και θα πρέπει, μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, να παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές του εδάφους που προηγουμένως ήταν υποκατοχήν, μαζί με όλη τη σχετική τεκμηρίωση. Μετά την εισβολή, κάθε νόμιμη αρχαιολογική έρευνα σταμάτησε στο υποκατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα, καθώς μιλάμε, διεξάγονται κάποιες παράνομες ανασκαφές από ξένες αποστολές χωρίς την άδεια του αρμόδιου τμήματος αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γενικά όμως, οι πλήστοι αρχαιολογικοί χώροι, παλαιοί και νέοι που ανεβρίσκονται μετά το 1974, παραμένουν απροστάτευτοι, χωρίς καμιά επίσημη καταγραφή, γεγονός που διευκολύνει την αρχαιοκαπηλεία και ως εκ τούτου και την παράνομη διακίνηση και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών από το νησί μας μέσω των παράνομων αερολιμένων των κατεχομένων. Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και σημαντικά δείγματα κτηρίων λαϊκής αρχιτεκτονικής βρίσκονται επίσης εγκλωβισμένα, εχμαλωτισμένα θα έλεγα, μέσα σε απαγορευμένες λεγόμενες ζώνες του τουρκικού στρατού, χωρίς φυσικά οποιαδήποτε προστασία. Ο Βίλι Μπρίχεμαν, υποδιευθυντής της Europol τη δεκαετία 1993-2003,
Σήμερα είναι πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Βελγίου και καθηγητής αστυνομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Benelux. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ιδιότητά του είναι η συμμετοχή του στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής του Βελγικού Κοινοβουλίου, που σε συνεργασία με τα κοινοβούλια της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, διερευνά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στο έδαφος του. Terrorism nowadays is very much involved in art trafficking and looted art related affairs. They have seen rapidly, for example, EIS and Al-Qaeda, they have seen big business in that from the beginning. So they are not only destroying historical sites, but also stealing artifacts and then bringing into commercial circuits. And we see that these artifacts, these pieces of art are popping up very rapidly on official markets. The artifacts are coming from countries in crisis. That war zones mainly? War zones, political tensions, invasions, whatever, name it. And that was the case in Cyprus, it was the case in other countries too. But after a war event, you always see art trafficking popping up, or during too, to make money out of it. And that we see nowadays too, because now it's more in Syria, Yemen, Lebanon, name it, where all the terrorist groups are active for the moment. And the fact that foreign terrorist fighters, those fighters from our countries, are fighting there, it's a double interest for them. First of all, they are stealing artifacts, and they are also willing to make money out of it to bring them back to the countries where they are coming from. How big is this market? But how profitable that is. United Nations is estimating at $5 billion, but we think that they are underestimating very much this business. You cannot really count. No, it's difficult to count because there's a big dark number in it. It's clandestine. You cannot clandestine. Really it's a dark go number. Into it. We can only estimate when finding things back, what it has costed to sell it or to make the artifact commercial, to bring it in commercial conditions. But also some crooks are involved in bringing back art, because we now see sometimes illegal activities in trying to recuperate artifacts and then making out money again out of that by criminals, by crooks, by organized crime. You have to pay the cost, for example, to recover and to bring back the artifact, but we never get fees or whatever. We never accept $1 for the activities we do. And that's unique, I think, walk of truth. Because there are not many organizations doing it in the same conditions as we. But our strength is our ethical code. Because from the beginning we have established an ethical code for ourselves. Rules and values we have to respect, if not we don't enter into business. Ο ρόλος της Τουρκίας στο παράνομο εμπόριο αρχαιοτήτων από τα κατεχόμενα έχει τεκμηριωθεί από τις αποφάσεις των υποθέσεων που οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης η Κυπριακή Δημοκρατία και η Εκκλησία της Κύπρου. Κλεμμένα πολιτιστικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό προέρχονταν από μνημεία που βρέθηκαν φυλακισμένα σε στρατόπεδα του κατοχικού στρατού. Αυτή ήταν η περίπτωση των τυχογραφιών του Αιγείου Εφημιανού ή Θεμονιανού στη Λύση. Το 2015 ο αμφιλεγόμενος Ολλανδός έμπορος έργων τέχνης Μισελ Φαν Ράιν, μιλώντας στην Κύπρια δημοσιογράφο Μαρίνα Σχίζα, περιέγραψε τη λαιλασία, τον βανδαλισμό και το έναυσμα της εμπορίας. I was there when it happened, so I saw piles of icons burning. So then I went to some of the Turkish generals and I say, you know, why this is useless? Why are you burning these works of art? It's better to sell them to me and you make some money. And so, you know, instead of burning them, because it's absolutely ridiculous. Η πιο πολύκροτη διεθνώς υπόθεση αρχαιοκαπηλείας αφορούσε στα ψηφιδωτά της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λιθράγκομη. Ψηφιδωτά εξαιρετικής τέχνης των μέσων του 6ου αιώνα, εφάμιλα με εκείνα της Ραβένας. Η εκκλησία που διασώθηκε από τους εικονοκλάστες, αλόκοτα προστατευμένη από την αραβική κατοχή, το 1976 λύγησε. Ήταν Αύγουστος όταν λαιλατήθηκε και ο ιερέας της εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση. 3 χρόνια μετά, Βρετανός τουρίστας καταγγέλει το γεγονός της λαιλασίας στις Κυπριακές Αρχές. Όμως θα χρειαστεί να περάσουν άλλα 10 χρόνια για να ξεσπάσει η υπόθεση Goldberg, χάρη στην οποία αποκαλύφθηκε η διαδρομή των συλλημμένων ψηφιδωτών από τα κατεχόμενα στη Γερμανία
και την αγορά τους από την Αμερικανίδα έμπορο τέχνη στην Ινδιανάπολη, από τον Ντικμέν, τον Βον Ράιν και έναν ακόμη έμπορο. Η αγωγή που κατέθεσε η Εκκλησία της Κύπρου το 1989 στο δικαστήριο της Ινδιανάπολης στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε τον επαναπατρισμό τους. Από εκείνες τις μέρες χρονολογείται η ενασχόληση της Τασούλας Χατζητοφή με το κυνήγι των Ευήλων. Στην υπόθεση Goldberg εισέφερε πολύτιμες πληροφορίες που συνέβαλαν στην αίσια τροπή της δίκης, η οποία χαρακτηρίζεται ορόσημο καθώς δεν εστιάζει στο φυσικό αυτουργό, αλλά στον έμπορο τέχνης, που όπως στην περίπτωση της Goldberg είναι εξαιρετικοί γνώστες της ιστορίας και των αντικειμένων που διακινούνται και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοια. 1987, η χρονιά που η Τασούλα Χατζητοφή αρχίζει να περπατάει στο σκοτεινό λαμβύριθο της αρχαιοκαπηλείας και της διακίνησης έργων τέχνης. Είναι η επίτιμη, δηλαδή άμυστη πρόξενος της Κύπρου στη Χάγη. Ο έμπορος τέχνης Μισελ Βαν Ράιν της τηλεφωνεί για να της προσφέρει πληροφορίες σχετικά με κλεμμένες κυπριακές αρχαιότητες, φυσικά έναντι χρημάτων. Άλλωστε ο Βαν Ράιν ακροβατεί μεταξύ αρχαιοκαπηλείας και εμπορίας έργων τέχνης από τα 20 του. I heard about this young lady here in Holland from Cyprus who had a big heart for her country and was really feisty and to get the artworks back for her country. So I organized the meeting with her, and of course we were very wary of each other because I had a certain reputation, and she had a very unblemishful, brilliant reputation, and she was at the beginning of her career. So for her it was a big risk to talk to me, but her love for these works of art, I think, was stronger. So she took a certain risk by discussing this with me. But it resulted in a lot of pieces going back to Cyprus, because, you know, they grew. Although we lived on different sides of the globe, I must say, of the we shared from different aspects, but we shared the love for these kind of works of art. She wanted to have them restored, and I was the key to have them restored to Cyprus, because the knowledge I had from where the pieces were and etc. Was for her the only way to get these artworks channeled back to Cyprus. Είναι το προήμιο της υπόθεσης του Μονάχου για τη Χατζητοφή μιας δεκάχρονης περιπέτειας συλλογής πληροφοριών από τον Βαν Ράιν και άλλους, που θα αποκορυφωθεί σε επιχείρηση αστραπή της αστυνομίας της Βαυαρίας, της Κύπρου και 70 μυστικών πρακτόρων. Η εφόρμηση στο διαμέρισμα του Άιντιν Τικμέν θα καταλήξει στη σύλληψη του αρχιληστή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ίδιο του το σπίτι είναι γεμάτο κρυψώνες με αρχαιότητες κάθε είδους και προέλευσης. Η Χατζητοφή οργανώνει τον επαναπατρισμό των Κυπριακών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στην πρώτη του θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού τότε, θυμάται. Θυμάμαι πάντα με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση την συνεργασία που είχαμε με την κυρία Τασούλα Χατζητοφή, η οποία την περίοδο εκείνη ήταν επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ολλανδία και ήταν πραγματικά η μεγάλη κυρία του αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλείας, του αγώνα για τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό στην Κύπρο αρχαιοτήτων που είχαν κλαπεί από τα κατεχόμενα, από τις περιοχές που βρίσκονται υπό στρατιωτική κατοχή τουρκική από το 1974 και μετά. Η προσβολή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια προσβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η κυρία Χατζητοφή έδωσε και δίνει έναν τεράστιο αγώνα, κινητοποίησε διεθνείς παράγοντες, συνεργάστηκε πολύ στενά με την Εκκλησία της Κύπρου, με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τον προκάτοχο του σημερινού Αρχιεπισκόπου, και με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με τις ελληνικές αρχές. Και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη στήριξε με όλες τις δυνάμεις του, και εγώ ως Υπουργός Πολιτισμού την περίοδο εκείνη, για να εντοπίσουμε και να επαναπατρίσουμε τα αρχαία αυτά και είχα μάλιστα την μεγάλη χαρά, την εικόνα από την εκκλησία του Αντιφωνητή τη λεγόμενη, στα κατεχόμενα, να την παραδώσουμε στον τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου μαζί με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, που ήταν την περίοδο εκείνη αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και ήταν και η τελευταία μας
κοινή επίσκεψη στην Κύπρο πριν τον τραγικό θάνατό του στο αεροπορικό ατύχημα. Η επιχείρηση επαναπατρισμός θα εξελιχθεί για την κυρία Χατζητοφή σε άσκηση για πολύ γερά νεύρα. Θα έρθει αντιμέτωπη με διογκωμένους εγωισμούς συμπατριωτών της που επιδιώκουν να πάρουν τη δόξα του ιστορικού εγχειρήματος. Επιπλέον, η δικαστική περιπέτεια στη Γερμανία προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδείξει ότι της ανήκαν 173 από τους κατασκευθέντες εκκλησιαστικούς θησαυρούς θα παραταθεί επί 13 χρόνια. Όπου βρίσκαμε θησαυρούς ή διαπραγματευόμαστε να μας τα δώσουν χωρίς λεφτά διότι είχαν μια αλφα ευαισθησία για το τι έγινε στην Κύπρο ή έπρεπε να αρχίσουμε αστικούς αγώνες. Και το 1995 ο τέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος ο πρώτος, με εξουσιοδότησε εκ μέρους της Εκκλησίας αμυσθή να τον εκπροσωπώ ανά τον κόσμο και να φέρω τους θησαυρούς πίσω. Και ήταν η πρώτη φορά που ανέθεσα σε δικηγόρο στην Ολλανδία για τις 4 εικόνες του Αγίου Αντιφωνητή, που ξεκίνησε αστικός αγώνας και επαναπατρίστησαν το 2013. Η υπόθεση Μονάχου το 1997 ήταν πολύ επικίνδυνη, διότι έπρεπε να πιάσουμε τους εμπόρους εν δράση. Αυτό σημαίνει έπρεπε να γίνουν οι διαλλαγές, οι αγοραπολισίες και να έρθει η αστυνομία τους πιάσει επ' αυτοφόρο. Διότι μέχρι τότε είχαμε αστικές αγωγές, διεθνείς συμβάσεις και τεράστιες δυσκολίες στο εξωτερικό για να ξανααναχτίσει η Κύπρος τους θησαυρούς της. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να εμπλακεί η αστυνομία, διότι όταν είναι αστικός αγώνας δεν έχει ρόλο η αστυνομία. Και η νομοθεσία που επικρατεί για να διεκδικήσει κάποιος τους θησαυρούς της δεν είναι, είναι η νομοθεσία του κράτους εκεί που βρίσκονται. Δηλαδή, βρίσκω π.χ. μια εικόνα στην Ολλανδία, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε το Ολλανδικό δίκαιο και φυσικά τα δεδομένα της Κύπρου, σε ποιον ανήκουν, πώς έχουν εξαχθεί, τα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά το δίκαιο είναι τα δικαστήρια της Ολλανδίας, εκτός αν είναι διεθνείς συμβάσεις που θα επικρατήσουν. Και ναι, η υπόθεση Μονάχου ήταν κάτι πολύ ρίσκο, ήταν κάτι πολύ θαραλέο και για μένα ήταν μια τεράστια τιμή που η Κύπρος με εμπιστεύθηκε εκκλησία και εν συνεχεία δημοκρατία για να μπορέσω να φέρω τους διάφορους φορείς και τους διάφορους παίχτες για να φέρουμε εις πέραν την υπόθεση Μονάχου, που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Είχαμε παίξει ένα παιχνίδι με ένα από τους εμπόρους, ο οποίος έχει τέλος πάντων ένα παρελθόν δύσκολο. Ήταν συνέτερος του Αϊντίν Ντικμέν, που αποδεδειγμένα πουλήσανε, ξεπουλήσανε τα κατεχόμενα, διότι ο Αϊντίν Ντικμέν είχε τις διασυνδέσεις μέσω της Τουρκίας για να αποβάλλονται οι θησαυροί από τις εκκλησίες και να βρίσκουν τον δρόμο τους στη διεθνή αγορά. Και ο Φον Ράιν είχε όλες τις διασυνδέσεις με το διεθνή εμπόριο και του έφερνε πελάτες. Για να τα διακινεί, δηλαδή ο ένας τα αφαιρούσε με τα συνεργεία του, ας το πούμε έτσι, ναι, από τα κατεχόμενα και ο άλλος είχε τον τρόπο να τα διακινεί στην αγορά των έργων τέχνης των αρχαιοτήτων. Αυτό που είπετε, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ξέρουμε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διότι έτσι λέει ο Φον Ράιν και μου έδειξε φωτογραφίες. Αλλά στο δικαστήριο δεν μπόρεσε ποτέ η Κύπρος ή η γερμανική αστυνομία ή η Interpol ή η Europol να αποδείξουν ότι όντως ο Αϊντίν Ντικμέν ήταν αυτός που τα έκλεβε, που τα έβγαζε. Εξού και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν ποινικά να τον εκδιώξουν. Δεν μετράει το γεγονός ότι ο Φον Ράιν το έχει παραδεχτεί, το έχει δηλώσει εγγράφως κιόλας στα βιβλία του, έτσι. Ναι, αλλά ο Φον Ράιν δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας. Στο Μόναχο, στην υπόθεση Μονάχου, προσπάθησε η αστυνομία Κύπρου να ζητήσει το extradition του Αϊντίν Ντικμέν. Την έκδοση του στην Κύπρο. Και έπρεπε να αποδείξουμε με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτός έκανε το έγκλημα της
τέλος πάντων που τα αφαίρεσε από τις αφαίρεσεις. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Φυσικά ο Φοράιν έπαιξε διάφορα παιχνίδια, είπε διάφορες ιστορίες ότι θα μπορούσε να μαρτυρήσει, αλλά ποιο δικαστήριο, και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τις δράσεις όλων τους και δεν θα μπορούσε να σταθεί αυτό στο δικαστήριο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο να διαπραγματεύεται κανείς με ανθρώπους ουσιαστικά του υποκόσμου. Τι σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε? Δεν επέλεξα εγώ δεν επέλεξα αυτόν τον κόσμο. Εκείνοι με επιλέξαν. Με επέλεξαν διότι ήμουνα μία νεαρή κοπέλα στην Ολλανδία. Μόλις είχα διοριστεί επίτιμη πρόξενος, ήξεραν το πάθος μου για την Κύπρο, διότι ήμουν ακτιβίστρια στην Ολλανδία πριν η Κύπρος ακούσει για μένα και να με κάνει επίτιμη πρόξενος στην ηλικία των 28 χρονών. Και επέλεξαν εμένα διότι σου λέει αυτή είναι καινούργια, είναι μικρή. Αν καταφέρουμε να της πουλήσουμε έστω και ένα θησαυρό, τότε δεν μπορεί η Κύπρος να μας παίρνει δικαστήρια και να λέει στην κάθε κυρία Goldberg ή στον κάθε άνθρωπο που αγόρασε θησαυρούς, έπρεπε εσύ να ξέρεις ότι είναι κλεμμένη. Θα τους έλεγε ιδού η πρόξενος σας και δεν ξέρει. Καταλάβατε. Εγώ δεν το επέλεξα. Το τι με κάνει. Δεν το επιλέξατε, αλλά θα μπορούσατε να έχετε φύγει από όλο αυτό, να έχετε αλλάξει δρόμο. Ναι. Να σας πω. Μετά από τις πρώτες δύσκολες εμπειρίες. Ναι. Συνεχίζετε να όμως. Ναι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι από την Αμόχωστο. Είμαι από την κλειστή περιοχή της Αμοχώστου. Είμαι πρόσφυγας. Ήμουνα στην Κύπρο όταν έγινε η εισβολή. Ήμουνα στην Κύπρο όταν μας βομβαρδίζανε, όταν πέφτανε οι βόμβες στην Απάλ. Έχω συμμαθητές που πεθάνανε. Έχω συμμαθήτρια που βιάστηκε. Έχω ζήσει δηλαδή τον πόνο και τον φόβο του πολέμου και ευχαριστώ τον Θεό, διότι εμείς τουλάχιστον δεν χάσαμε, δεν έχασα τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, μέλη της οικογένειας που έχει άλλο κόσμο που τα χάσε. Γίναμε πρόσφυγας. Χάσαμε το σπίτι μας. Αλλά χάσαμε και πολύ περισσότερο. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι 14 χρονών και έχασα την εμπιστοσύνη μου στη διεθνή γνώμη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στην κάθε κυβέρνηση ότι θα με πάρει σπίτι μου. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μου επιτρέψουν να πάω σπίτι μου. Και με το να επαναπατρίζω αυτούς τους θησαυρούς, ένιωθα ότι συμβάλλω στον αγώνα της Κύπρου, σαν πρόσφυγας που δεν μπορώ να πάω στην κλειστή περιοχή της Κύπρου, αυτό δεν το δέχομαι. Και φέρνοντας τους θησαυρούς πίσω, έχει απαλύνει τον πόνο μου, έχω καταλάβει περισσότερο ποια είμαι, τι είμαι. Έχει τεστάρει τις αξίες μου, διότι έχεις να κάνεις με τον υπόκοσμο. Αλλά πάντα θέλω να σας πω ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν είχα μιλήσει σε κανένα από τους εμπόρους χωρίς να έχω κάλυψη από την αστυνομία. Όταν ήμουνα επίτιμη πρόξενος, έχω γραπτά εκατοντάδες σελίδες που πήγαν στη Γενική Εισαγγελία, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έκανα reports. Η Interpol, ξέρετε, έκανα. Η Europol μετά. Έχω δουλέψει με την Scotland Yard, έχω δουλέψει με την FBI και ένιωθα μια κάλυψη. Μετά, φυσικά, όταν η Εκκλησία με διόρισε εκπρόσωπό τους, ένιωθα μια άλλη δύναμη, διότι παρόλο που ήταν η αμυστή η θέση μου, είχα πρόσβαση στους καλύτερους δικηγόρους. Και έτσι πάντοτε ένιωθα ότι ξέρω το νομικό πλαίσιο, ένιωσα αυτοπεποίθηση ότι δεν κάνω κάτι που νομικά θα μπλέξω τη χώρα μου. Και αυτό ευχαριστώ την Κύπρο που μου δώσανε πρόσβαση, διότι η Εκκλησία πλήρωνε αυτούς τους δικηγόρους. Και ταυτόχρονα με την αστυνομία ένιωθα ασφάλεια. Φυσικά η ασφάλεια αυτή χάθηκε με την αφαίρεση, που σταμάτησα να είμαι πρόξενος όταν άνοιξε η πρεσβεία στη Χάγη. Και αυτό με έκανε να νιώσω ανασφάλεια, διότι ο υπόκοσμος ήξερε ότι ήξερα πάρα πολλά. Και πάντοτε με κυνηγούσαν.
μέχρι σήμερα. When I was working at Europol, I was looking for new staff, because I was responsible to hire staff. And her private business is here in The Hague, so she is preparing people to bring them in international functions. And that's the reason why we met. And then by coincidence, the Munich case she is always talking about, I was involved at too, from the Belgian police or by the Belgian police, dealing with armed trafficking. And the same people popped up in her affair and in my affair, so the connection was rapidly made. And she is so fantastic and so enthusiastic that it was easy for me to join her in this effort. So why I'm still involved in this? Because I try to, using my law enforcement networks, and also engaging myself in the ethical side and the regulations and laws, I try to help her as much as possible. So often she is phoning me and telling me what she is doing, and then asking for a reaction where she could do it or should do it, or what track to use. Because you can use or the penal track, and then people will go in jail, but that's not always the best way to do it. Sometimes you have to go to civil courts or to civil procedures, and therefore I'm helping her to distinguish between the one scenario or the other. Tasula is a fantastic lady, yeah? She's very good. We like her all very much. If not, we shouldn't do it. But it's important that the team around her is coming from different backgrounds. One from parliament, one it's a lawyer, a judge. Another one is a law enforcement officer, as myself. And then some specialist, for example, in art, because you can be confronted with different types of art. So her immediate network is extremely important too, I think. How dangerous is this? It's dangerous. I can tell you, it's not a secret, and some people know it, and it was in the press one day. We have had to rescue her once or two times, I think, from very, very difficult situations. Because when she was telling today, I got the icons in my room, that's the end phase. Eh? But before getting the icons there, some things have to happen, some activities have to take place, and there are sometimes heavy risks in that. So that's clear. Η οργάνωση Walk of Truth έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία ανθρώπων με σημαντική εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας και της δίωξης, όπως ο Βίλι Μπρίχεμαν, αλλά και της πολιτικής, όπως οι δύο πρώην βουλευτές του Ολλανδικού και του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Χάντεν Μπρούκε και Ντέιβιντ Μπάρροουζ. Άλλωστε, η Τασούλα Χατζητοφή, ιδρύτρια μιας μεγάλης εταιρείας εξεύρεσης εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση, έχει χάρισμα και στην επιλογή των συνεργατών εκείνων που θα περπατήσουν μαζί της την οδό της αλήθειας. We realized that we had a shared interest in Famagusta, but also a shared interest in cultural heritage and respect for heritage, which sadly was very much been lost in Famagusta, and a concern for human dignity. And that brought us together, so that passion and concern for those principles that led to us then talking about what can we do about that? What can we do here in the UK? And what can we do for Cyprus and for the world? And so that's when we first met, and her force of personality, her heart, her passion, her commitment and dedication was infectious. I caught it. Ο πρώην βουλευτής των συντηρητικών David Barrows, στην εκλογική περιφέρεια Enfield Southgate του Βόρειου Λονδίνου, όπου κατοικεί η πλειονότητα της ελληνοκυπριακής παροικίας, συνάντησε τη Χατζητοφή σε εκδήλωση της Βουλής των Κοινοτήτων για την Αμόχωστο το 2013. Την επόμενη κιόλας χρονιά, η Βουλή των Λόρδων έβλεπε τις στιχογραφίες και πληροφορεί το τα πάθη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις εμπόλεμες περιοχές. Extremism, destruction and looting, whether in Cyprus, Iraq or Syria, might be far from us in location, but the buyers are among us. We create a demand with our greed and loss of societal values, and we justify our actions to buy and steal religious symbols because we have lost our moral compass. Η έκθεση στη Βουλή των Λόρδων το 2014 των τοιχογραφιών που επαναπατρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2019 έδωσε την αφορμή για μια σημαντική ημερίδα σχετικά με τις συνέπειες των αγριοτήτων του Ισλαμικού κράτους για την πολιτιστική κληρονομιά. I chair the All-Party Parliamentary Group on International Freedom of Religion or Belief. And I'm very grateful to David Burrows MP who introduced me to Tasula and to the great work that she was doing.
as you may have seen in the news of late, the ISIS phenomena in Iraq has been described as actually very modern. They have organized themselves very efficiently, somewhat like a corporate organization. They've been funded initially by donations from wealthy supporters, and many of you may then have heard that they have been funded by bank deposits, gold, and oil. But I'm very grateful for Tasula and Walk of Truth for drawing particularly to our attention the fact that they are also funded by the looting of the religious and cultural heritage from Iraq and Syria. Our trafficking and the destruction of cultural heritage should be made a crime against humanity with severe prison sentences. Measures to protect cultural heritage in conflict areas should be a global responsibility and all nations should participate. Must deal with the loopholes that are there on international framework. And there's a chain as well that involves so many that can be guilty of being complicit in this illegal trade. Το 2015 η Τασούλα Χατζητοφή μάθαινε πως είχε και εκείνη συμβάλει στην ίδρυση Ταμείου για την πολιτιστική κληρονομιά και την εκπεφρασμένη πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης. Then a call to action for the UK and internationally to do more, given what was going on in Syria, in Iraq, and the destruction, the trafficking of antiquities and arts, and then the selling for profit, for essentially blood money, to be able to then pursue their own terrorist ends. So it was a real topical issue growing, and then we, with others, made sure that the UK Parliament, and particularly the government, took it seriously. And so eventually legislation was introduced, which led to, it's called the Cultural Property Act, and that led to the ratification of the 1954 Hague Convention. Εκείνες τις μέρες που στην Ελλάδα βιώναμε την έξαρση του προσφυγικού, οι σιωπηλοί μάρτυρες της άλλης πιο ύπουλης εκτόπισης διακινούνται σε καθώς πρέπει μαγαζιά σε χώρες της Δύσης. Το δρομολόγιο είναι Τουρκία ή Λίβανος και μετά στο πλυντήριο της Ελβετίας, εσχάτως και της Γερμανίας. Σπανιότερα στην Ιταλία, γράφει ο Guardian. Άνθρωποι του υπόκοσμου στην Τουρκία πουλάνε αρχαιότητες ακόμη και μέσω eBay. Ήδη από τα μέσα του 2014, γράφει η Βρετανική εφημερίδα, ή με πολλούς τρόπους αδίστακτοι του ISIS οργανώνουν λαθρανασκαφές. Έχουν ακόμη και αρχαιολόγους στην υπηρεσία τους. Τα αρχαία κυκλοφορούν με πλαστά χαρτιά ή και χωρίς αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά για όλους. This is immoral. This is unethical. This is not right. It is not anymore a concern of cultural community. It is not a luxury. It is not just because we admire the beauty of heritage, but it is already a security concern. Μέσα σε αυτό το τοπίο ανομίας, τελικά ίσως οι μόνοι που μπορούν να κάνουν κάτι είναι οι έμποροι έργων τέχνης και οι οίκοι δημοπρασίας που επιλέγουν να θέσουν τα κρίσιμα ερωτήματα για την προέλευση των κομματιών. 30 Νοεμβρίου 2015, ο τότε και επισυνολικά 8 χρόνια δήμαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον ανακοινώνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο τη συγκρότηση της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με συμπροέδρους τον David Barrows και τον διακεκριμένο αρχαιολόγο και καθηγητή στο Cambridge, Λόρδο Colin Renfrew. Ο ίδιος ο Τζόνσον δηλώνει με πάθος παρόν στην προσπάθεια της Χατζητοφή και της πλατφόρμας των διεθνών παρατηρητών πολιτιστικού εγκλήματος, των Culture Crime Watchers Worldwide, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν για αφιλεγόμενης προέλευσης αρχαιότητες και έργα τέχνης που εντοπίζουν κυρίως σε δημοπρασίες. Today, I'm asking the new APPG to work with my officers here in City Hall with my culture team led by Munira Mirza, Deputy Mayor for Education and Culture, with the police and the other experts to draw up what I'm rather grandly but optimistically calling an action plan for London on this issue. It should comprise discussions with those cities and communities in Iraq and Syria and other areas that are under this cultural threat, raising the awareness in the police about the importance of this issue in the wider Met,
raising awareness amongst the population at large in London and civil society, creating, as Tassilo rightly says, a haven for disputed works of art, temporary storage for them so that they can in time go back, working with London's auction houses and legitimate traders to combat the trade and to crack down on the black market. This culture doesn't just belong to the people who happen temporarily to be in occupation of those lands. This is the patrimony of the whole of mankind, and we need to protect it. So our job is to do whatever we can to prevent further destruction, to close down the markets here in London and the West in whatever way that we can, and to prepare for the day when we can work with the scholars and the historians of those countries to help rebuild and restore what has been lost. Τους σκοπούς της διακομματικής ομάδας χαιρετίζει με επιστολή της η Γενική Γραμματέας της UNESCO Ειρίνα Μπόκοβα, που συγχαίρει την Walk for Truth για την πρωτοβουλία της πλατφόρμας Culture Crime Watchers Worldwide. 15 μέρες αργότερα ανακοινώνεται η λειτουργία της πλατφόρμας που έως σήμερα ωστόσο έχει σταθεί αδύνατο να λειτουργήσει, καθώς το κύκλωμα της αρχαιοκαπηλείας έχει στην υπηρεσία του και hacker, που ρίχνουν και την ιστοσελίδα της οργάνωσης, ακόμη και το Facebook της ιδρύτριάς του. Είναι οι ίδιοι που στέλνουν μηνύματα απειλώντας τη ζωή της. Η κυρία Χατζητοφή ελπίζει σύντομα να είναι έτοιμη η εξαιρετικά ασφαλής πλατφόρμα δωρεά Ολλανδού ειδικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία και άρα η ασφάλεια όσων θέλουν να δώσουν στοιχεία για αμφιλεγόμενα κομμάτια από οπουδήποτε στον κόσμο. Εθελοντές πληροφοριοδότες βρίσκονται και στις εμπόλεμες χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι πληροφορίες όμως δεν έχουν σταματήσει να φτάνουν στη Walk of Truth. Κάθε εκδήλωση, κάθε δημόσια εμφάνιση είναι ευκαιρία για επικοινωνία. Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης μας μίλησε για μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη νομοθετική πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν περίπου ένα μήνα, υιοθετήθηκε μια σημαντική οδηγία σχετικά με την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ανάλογο πλαίσιο. Η υιοθέτηση κοινών κανόνων στοχεύουν στο να αποτρέψουν την εισαγωγή παράνομων πολιτιστικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άμεση υπονόμευση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας προέλευσης. Ως μέλος της αρμόδιας επιτροπής για τη συγκεκριμένη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσα τροπολογίες με άλλους ξένους συναδέλφους μου και πετύχαμε βελτίωση του κειμένου, ούτως ώστε να καλύπτονται και οι κλεμμένοι θησαυροί από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Το 2008, στο πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, συγκροτήθηκε η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, με ειδικούς επιστήμονες, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Έργο της η αναστήλωση και η προστασία μνημείων στις κατεχόμενες και τις ελεύθερες περιοχές, που επιλέγεται από κοινού από τους εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων. Η δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε τα παιδιά να διαμορφώσουν συνείδηση κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και ο σχεδιασμός κοινού μηχανισμού πάταξης του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Η βοήθεια αυτή είναι σημαντική. Καλύπτει όμως ένα πολύ μικρό μέρος των μνημείων. Και δυστυχώς οι πολιτικές παρεμβάσεις του κατοχικού καθεστώτος είναι συνεχείς. Μερικά ελάχιστα έργα που έχουν αποκατασταθεί κινδυνεύουν και αυτά να υποστούν μια δεύτερη καταστροφή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που έχω θέσει τόσο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αφορά το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο κατεχόμενο χωριό Μύρτου, το οποίο βεβηλώθηκε πρόσφατα ξανά μετά την αποκατάσταση μέρους του κτηρίου εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, όπως είχε λαιλατηθεί. Και είχε χρηματοδοτηθεί τα βελτιωτικά έργα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευθύνες για τη νέα βεβήλωση και καταστροφή βαραίνουν και το παράρτημα του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κατεχόμενα, το οποίο είχε την ευθύνη της επιτήρησης και προφανώς δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ξεκινήσατε ουσιαστικά μόνοι και συνεχίζετε ως Walk of Truth. Εξηγήστε μου το όνομα της οργάνωσης και πείτε μου πώς διευρύνονται μέσα από αυτή την αλλαγή οι δραστηριότητές σας. Ναι. Ξεκίνησα μόνη μου, διότι όταν είδα στην Ολλανδία από τον Φοράιν τις εικόνες των εκκλησιών μας που εβάλανε σκαλοσιά, τα λέμε στα κυπριακά,
να αφαιρέσουν... Και στην Ελλάδα έτσι. Στις τοιχογραφίες, τα μοσαϊκά. Είδα το τι γινόταν στην κατεχόμενη Κύπρο, που δεν είχαμε πρόσβαση πριν το 2004 καθόλου. Και αυτό τέλος πάντων άνοιξε κάτι μέσα μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ περπατούσα δίπλα από τον εαυτό μου. Σαν φοιτήτρια στην Αγγλία ή όταν ήρθα στην Ολλανδία, ήμουνα πρώτη στο χορό, πάντα πρώτη στη διασκέδαση και ποτέ δεν ξαναεπισκέφθηκα εκείνες τις ημέρες του πολέμου. Ούτε μοιράστηκα εκείνες τις μέρες με τα αδέλφια μου, με τους γονείς μου από έκτοτε. Ήταν ένα ταπού, δεν πας εκεί. Και κάπου όταν είδα αυτές τις τοιχογραφίες πανικοβλήθηκα. Ξανάνοιξε το τραύμα. Λέω, αχού, έχασα το σπίτι μου. Χάσαμε, δεν είμαι μόνη μου. Χάσαμε τα πάντα και τώρα σπάνε και αυτά και τα πουλάνε. Αν πω ότι είμαι από την Αμόχωστο, αλλάξανε και τα ονόματα της πόλης, θα νομίζουν ότι λέω ψέματα, δεν θα υπάρχω. Δηλαδή, μην ξεχνάτε, ήμουν ένα κορίτσι στα 20 μου, 27-28, νεαρή κοπέλα. Και στην Ολλανδία που ήμουν διαφορετική ανάμεσα σε διαφορετικό κόσμο. Και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι δεν ήταν μόνο τα μαύρα τα μαλλιά μου και τα μαύρα μου τα μάτια που με έκανε διαφορετική. Ένιωσα αυτή την ανάγκη να προστατεύσω την ταυτότητά μου, το πιστεύω μου, το είναι μου. Και η διαδρομή αυτή, διότι συνεχίστηκαν και άλλοι επαναπετρισμοί από έκτοτε, που πρέπει να σας πω ότι η πλήστη, όταν προσέγγιζα άτομο το οποίο είχε θησαυρό από την Κύπρο και του εξηγούσα ότι είμαι πρόσφυγας και το τι έγινε, μου τα έδιναν. Χωρίς δικαστικούς αγώνες, χωρίς τίποτα. Έχουν επαναπατριστεί πάρα πολλά από γιατρό στη Χάγη, από κυρία στη Γερμανία. Υπάρχουν πάρα πολλοί θησαυροί οι οποίοι επιστρέψαν χωρίς γρώση, χωρίς δικαστικούς αγώνες. Και κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. Ναι. Και σε κάποιο στάδιο, τέλος πάντων ειδικά μετά από την υπόθεση Μονάχου που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως, άρχισα να αναρωτιέμαι τέλος πάντων ποια είμαι, τι κάνω. Είμαι μια επιχειρηματίας, είμαι μια απόδημη, ζω στην Ολλανδία, δόξα τω Θεώ, είμαι τυχερή, έχω ένα υπέροχο άντρα, έχω υπέροχα παιδιά, οικογένεια, επιτυχημένη και τα παρατώ όλα. Παίρνω όλα τα λεφτά που παίρνω από την εταιρεία μου και τα επενδύω να κυνηγώ εικόνες ανά τον κόσμο. Και κάθεσαι και λες, γιατί το κάνω αυτό. Και αυτό το πράγμα με έκανε να σκεφτώ ότι μέσα μου, παρόλη την εξωτερική εμφάνιση, αυτό το τραύμα του πολέμου είναι ακόμα εκεί. Και η φοβία ότι θα με ξανατραυματίσουν πάλι, προσπαθούσα να κερδίσω ένα μικρό έδαφος από το έδαφος που έχασε ο Ελληνισμός μετά την κατοχή. Να φέρω πίσω σπίτι τους αυτό που δεν μπορούσα εγώ και κάπου εκδικητικά να κερδίσω ένα από τους Τούρκους. Έτσι ξεκίνησε. Και λέω, καλά Τασούλα, τώρα μπαίνεις σε μια ηλικία, έχεις τρία παιδιά που γεννήθησα στο εξωτερικό. Τι γυναίκα θέλεις να γίνεις, τι μητέρα. Τώρα θα δώσω στα παιδιά μου που γεννήθηκα στην Ολλανδία με Αγγλοκύπριο πατέρα αυτό το πάθος να συνεχίσουν να κινδυνεύουν και αυτοί από τους λανθρεμπόρους όπως η μάνα τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δίκαιο. Και λέω, όχι. Πρέπει εγώ η ίδια να αντιμετωπίσω αυτή τη φοβία την δικιά μου. Πρέπει εγώ η ίδια να αντιμετωπίσω τις εσωτερικές μου συγκρούσεις. Τους δαίμονές μου που τους λέμε. Δαίμονές μου που σαν πρόσφυγας οι Κύπροι δεν είχαμε ποτέ ψυχολογική στήριξη. Ποτέ η κοινωνία μας, είμαστε όλοι τραυματισμένοι από τον πόλεμο, όχι μόνο οι πρόσφυγες. Και αυτοί που χάσανε κόσμο και αυτοί που δεν χάσανε. Είμαστε καταπιεσμένος λαός. Είμαστε αδικημένος λαός. Όποιος και να φταίει. Καταλάβατε. Και λέω, αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Θέλω να γνωρίσω Τούρκους εδώ στην Ολλανδία, να μάθω τουρκικά και να καταλάβω τι ξέρουν οι Τούρκοι, κοιμούνται τη νύχτα με αυτά που μας κάνανε. Έτσι ξεκίνησα.
Και κάλεσα έναν Ολλανδό δάσκαλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός κύριος, πολύ καλλιεργημένος, είναι συγγραφέας, ο Έρχαν Γκιουρέρ. Και 2-3 μαθήματα κάναμε και κατάλαβε ότι εγώ αλλού το πήγαινα. Ήθελα να καταλάβω την κουλτούρα τους, τι ξέρανε. Την οτροπία τους. Την οτροπία τους, ναι. Τον τρόπο σκέψης. Ναι. Και αρχίσαμε ένα διάλογο με σεβασμό και είχα καταλάβει πόση άγνοια υπήρχε για το Κυπριακό στην Τουρκία. Και είπαμε ότι θα περπατούσαμε κάθε Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12 στο δάσος κοντά στο σπίτι μου και να έχουμε διάλογο με σεβασμό. Και αρχίσαμε αυτούς τους περιπάτους και πήρα εγώ περισσότερους Κύπριους Έλληνες και εκείνους περισσότερους Τούρκους και κατάλαβα και έκανα και ένα δίκτυο με Τούρκους διανοούμενους οι οποίοι μοιράζονταν τον αγώνα μου, μοιράζονταν τις αξίες μου και το μοιράζονται μέχρι σήμερα. Το θεωρούν άδικο και απαράδεκτο το τι έγινε στην Κύπρο. Και όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη, ήθελα να γνωρίσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίον γνώρισα, και τον Μητροπολίτη της Προύσης, τον Ελπιδοφόρο, και γνώρισα τον Ελληνισμό και άρχισα να ταυτίζω το τι έγινε εκεί με εμάς. Γυρίζοντας πίσω, λέω στον Έρχαν, Έρχαν, τώρα κατάλαβα τι κάνω με τον επαναπατρισμό. Αυτή ήταν η δική μου διαδρομή της αλήθειας, να καταλάβω ποια είμαι. Walk of truth, είναι. Λοιπόν. Η διαδρομή της αλήθειας. Έτσι θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, ναι. Αν ρωτούσε κάποιος. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε το όνομα. Του λέω, θα πάω να κάνω ένα ίδρυμα και θα το λέμε διαδρομή της αλήθειας, διότι η θρησκεία και η πολιτική μας διαχωρίζει. Αν όμως μπορούμε να πάρουμε τα μνημεία, τα οποία μνημεία μας δίνουν όλους διαφορετική ιστορική οπτική γωνία, έχουμε διάφορες αναμνήσεις και αν μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από τα μνημεία τις διαφορές μας, ίσως τα μνημεία να γίνουν πρέσβεις για ειρήνη και συμφιλίωση. Και έτσι ξεκίνησα. Η σχετικά νεοπαγής Walk of Truth κάνει γοργά βήματα. Η Κυπριακή Πολιτεία παραχώρησε αυτό το ιστορικό αλλά και με μεγάλες φθορές διατηρηταίο κτίριο με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η Τασούλα Χατζητοφή πιστεύει πως το 2020 θα είναι έτοιμο προς χρήση και έτσι η οργάνωση θα αποκτήσει πλήρως λειτουργικό γραφείο και στην Κύπρο με ειδικό χώρο για μελετητές. Ήδη το αρχείο της 30 ετούς και πλέον δραστηριότητάς της έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο. I am a foreign affairs guy, a security guy. And this is everything to do with the conflicts of the world, where not just people are being suppressed, but art is also being used, abused and used. We see this in Syria, we see this in Yemen at the moment, we see this in the northern parts of Iraq. We've seen it in the past in Cyprus, obviously, but it's much wider than Cyprus. And this is why Walk of Truth, the NGO that she founded, should clearly now aspire to all homeless art, as she calls it. So this is what we're going to this will be a global NGO. And I think that that is needed because the problem is not just isolated to Cyprus. It is basically art around the world that needs to find its rightful owner. Το 2017 πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά το βιβλίο της κυρίας Χατζητοφή «The Icon Hunter», «Η κυνηγός των εικόνων». Από τις σελίδες του περνούν όλες οι μεγάλες στιγμές της συγγραφέως, δημόσιες και ιδιωτικές, με εξομολογητική διάθεση, ανάλογη προσωπικού ημερολογίου και μαζί με τη δράση ενός αστυνομικού θρίλερ. Η Τασούλα Χατζητοφή αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σταδιακής αντιστροφής του κλίματος από συγκεκριμένους ανθρώπους σε θέσεις εξουσίας στο ίδιο της το αγαπημένο νησί. Πρώτη γυναίκα εκείνη που έχει τιμηθεί με την ανώτατη διάκριση που απονέμει η Εκκλησία της Κύπρου, το χρυσό παράσημα του Αποστόλου Βαρνάβα από το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο για την προσφορά της στην επιτυχία της υπόθεσης του Μονάχου, ξέρει ήδη από τότε πως το ενδιαφέρον της ενοχλεί σφόδρα. Ως εξωθεσμικό το επικρίνουν κάποιοι, έστω και αν την περιβάλλει με εκτίμηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος γνώρισε την Τασούλα Χατζητοφή στην Αθήνα στα τέλη του 1997, όταν η Επιτροπή για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου την κάλεσε στην Αθήνα για να μιλήσει για τις ημέρες του Μονάχου. Η κυρία Χατζητοφή είναι βαθιά γνώστρια της κατάστασης που επικρατεί διεθνώς στην αρχαιοκαπηλεία, με αφορμή τις κυπριακές αρχαιότητες. Και νομίζω ότι ο αγώνας που έδωσε μας βοηθάει και εμάς ως χώρα, που είμαστε μια χώρα που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
και για τον εντοπισμό κλεμμένων αρχαιοτήτων, αρχαιοτήτων που έχουν διαρπαγεί και που τώρα μπορεί να βρίσκονται σε πανεπιστήμια, σε μουσεία, διότι μπορεί καλόπιστα να έχουν αποκτηθεί από λαθρεμπόρους ή από λαθρανασκαφείς και να βρίσκονται σε ιδρύματα σοβαρά, τα οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά και να σέβονται και τις διεθνείς συμβάσεις και τις οδηγίες της UNESCO, αλλά βεβαίως και την εθνική μας νομοθεσία. Όπως ξέρετε, το 2003 είχα την ευκαιρία να εισηγηθώ το νέο αρχαιολογικό νόμο, τον ισχύοντα αρχαιολογικό νόμο, ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός από πλευράς προστασίας των αρχαιοτήτων. Είναι μια νομική βάση πάρα πολύ ισχυρή στον αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλείας. Απειλούνται αυστηρότατες ποινές και το Υπουργείο Πολιτισμού, από ό,τι ξέρω, η αρχαιολογική υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και διεθνώς, μέσω της Europol και της Interpol. Και νομίζω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα από την άποψη αυτή είναι η οργάνωση της Ιταλικής αστυνομίας, η οποία έχει ειδικό τμήμα για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε Υπουργός Πολιτισμού μίλησε στην Ελένη Κωνσταντή για τη γυναίκα με την οποία συνεργάστηκε το 1997 για την επιστροφή της ένθρωνης Παναγίας Βρεφοκρατούσας από το εικονοστάσι της Μονής του Αντιφωνητή στο χωριό Καλογριά που βρίσκεται στα χέρια Ελλαδίτη Συλλέκτη. Επικαλούμενη το πρωτόκολλο της Χάγης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, η Αθήνα λύνει μια δικαστική διαμάχη που σοβούσε από το 1993. Στο βιβλίο της, στο The Icon Hunter, εσείς αναφέρεστε ως καταλήτης για την επιστροφή κάποιων κυπριακών αρχαιοτήτων. Είναι πολύ ευγενική και γενναιόδορη η κυρία Χατζητοφή. Έκανα ό,τι μπορούσα ως Υπουργός Πολιτισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί συνεργάστηκα μαζί της. Και ελπίζω αυτή η μεγάλη εμπειρία της να αξιοποιηθεί και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Αν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο πρώτος την εμπιστεύτηκε, ίσως περισσότερο από κάθε άλλον στην Κύπρο, ορίζοντας την αρμόδια να επαναπατρίσει τις βυζαντινές αρχαιότητες για λογαριασμό της Κυπριακής Εκκλησίας, που είναι και ο νόμιμος δικαιούχος, ο δεύτερος άνθρωπος που την πίστεψε ήταν ο Μισελ Φαν Ράιν. Ο παράξενος σύμμαχος των ημερών της υπόθεσης του Μονάχου είναι ο έκπτωτος άγγελος που αναζητεί την αποδοχή της κοινωνίας της οποίας χέρι η Τασούλα Χατζητοφή. Έφηβος παράτησε το σχολείο για να πουλάει δερμάτινα που έφερνε από την Τουρκία. Τα συχνά του ταξίδια εκεί και η έκδηλη αδυναμία του για το χρήμα θα προσελκύσουν Τούρκους διακινητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Η συνέχεια έχει πολύ κινησμό, παρανομία, βρώμικο χρήμα, αδυναμία στο ποτό και ανήσυχα χρόνια που τα διατρέχει η συγχώρεση που ποτέ δεν πήρε από τον γιατρό πατέρα. Ο Φαν Ράιν, παρά το θαυμασμό του προς τη Χατζητοφή, δεν δίστασε να τη διαβάλει και να την εμπλέξει σε ατέρμονες περιπέτειες με τη συνδρομή άλλων προσώπων αμφιλεγόμενων προθέσεων. Ούδης προφήτης δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Η Τασούλα Χατζητοφή το έχει νιώσει πολλές φορές. Οι συγκυριακές αντιπαραθέσεις δεν μπορούν να αποδυναμώσουν την αγάπη για τη γη των προγόνων. Αλλά μέσα στα χρόνια έχει κερδίσει την υποστήριξη και άλλων πατρίδων. Έχει την κοινωνική επιφάνεια και την προσωπική ευχέρεια να μπορεί να τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας και να του ζητήσει τη συνδρομή του. Η ίδρυση του Walk of Truth σημαίνει, συνεπάγεται και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων. Δεν είναι πια μόνο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων της Κύπρου. Όχι, όχι. Τώρα πια κοιτάτε πιο πλανητικά, ας πούμε. Η ματιά σας είναι ευρύτερη. Ναι. Κοιτάζετε το χώρο της Μεσογείου περισσότερο, τις εμπόλεμες περιοχές. Ναι. Πείτε μου λιγάκι, εξηγήστε πώς το σκέφτεστε. Η Κύπρος, επειδή η Κύπρος υπήρχε εισβολή, υπάρχει κατοχή, είναι μακροχρόνιο conflict, διαφωνία. Έχει πάρα πολλά μαθήματα, δηλαδή για άλλες χώρες για να μάθουν. Επίσης η Κύπρος έχει τόσους πολλούς θησαυρούς, που όλοι οι connoisseurs για αντίκες κοιτάζουν τα κυπριακά με τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα μαθήματα της Κύπρου σαν μαθήματα για άλλες χώρες, όπως είναι το Ιέμεν, Μάλι, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκ, μπορούμε να κάνουμε ένα δίκτυο με εκατοντάδες τασούλες ανά τον κόσμο, τους οποίους ονομάζουμε Culture Crime Watchers Worldwide, και αυτοί οι άνθρωποι να παρακολουθούν το εμπόριο
Είναι πολλοί φοιτητές, είναι αρχαιολόγοι, είναι βυζαντινολόγοι. Παρατηρητές πολιτιστικού εγκλήματος. Αυτό είναι. Διεθνείς παρατηρητές. Ναι. Το Walk of Truth έχει έδρα τη Χάγη. Η Χάγη είναι μία πόλη της ειρήνης. Και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και της διεθνούς δικαιοσύνης. Ναι, ξεχνάμε το δικαστήριο, η έδρα του δικαστηρίου εκεί. Είναι οι διεθνείς οργανισμοί και τα δικαστήρια. Ένας οργανισμός σαν εμάς έχει στόχο να κάνει λόπι και το κάνουμε αυτό για να αλλάξει νομοθεσία, να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και πιστεύω το να είμαι στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να γίνει το διεθνές δίκτυο από εθελοντές, τους Cultural Crime Watchers, οι οποίοι θα μας δίνουν πληροφορίες. Από όλο τον κόσμο, από όλες τις δημοπρασίες. Ναι, ακριβώς. Κυρίως από εκεί περιμένετε τις πληροφορίες, δημοπρασίες περισσότερο. Mm-hmm. Και είναι δίκτυο από εμπειρογνώμονες που μπορούν να ταυτίσουν και να πούν αυτό είναι από τη Συρία, αυτό είναι από εκεί, από εδώ. Θα γίνουν συνεργασίες με κυβερνήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να μας επιβεβαιώνουν αν όντως αυτός ο θησαυρός είναι κάτι κλεμμένος, συνεργασίες με την αστυνομία και την Ιντερπόλ, ούτως ώστε αν είναι ποινικό να μπορούν να παρέμβουν και να γίνουν επαναπατρισμοί συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το όραμά μου, να γίνει ένα δίκτυο ανά τον κόσμο και να σταματήσουμε αυτούς τους λαθρεμπόρους, αλλά και τους αμφιλεγόμενους εμπόρους, οι οποίοι μονοπολούν πληροφορίες και προσπαθούν να τις πουλούν σε κυβερνήσεις ή σε αξιωματούχους, διότι δεν υπάρχει συνεργασία ή μια ομπρέλα συνεργασίας με όλους αυτούς τους φορείς, αστυνομία, εκκλησία, κυβέρνηση, πανεπιστήμια. Και για να γίνει η καταπολέμηση του εμπορίου, του λαθρεμπορίου, χρειάζεται συνεργασία. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες ακόμα περισσότερες τα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε δεν είναι στόχος μου να διάσουν τα μουσεία ανά τον κόσμο. Τα μουσεία χρειάζονται. Πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν μας. Απλώς πιστεύω ότι ο ρόλος του μουσείου θα αλλάξει. Θα έχει περισσότερο, θα λέει, την ιστορία του κόσμου και των εθνικοτήτων πίσω από το αντικείμενο παρά το τεχνικό. Και να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τι σημαίνει ηθικό εμπόριο στην τέχνη. Μπορεί να υπάρχει ηθικό εμπόριο σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Εάν ρωτάτε εμένα ατομικά, θα σας πω ποτέ, διότι κάθε αγορά πολιτιστικής κληρονομιάς ανήκει στο κοινό και δεν μπορείς επίσης ούτε καν να το διεκδικείς με αστικό δίκαιο και θα πρέπει όλα να πάνε πίσω. Πρέπει όμως από κάπου να ξεκινήσουμε. Και η νομοθεσία επέλεξε σε συλλέχτες, επέλεξε σε μουσεία, επέλεξε μέχρι σήμερα να δώσει τίτλο ιδιοκτησίας. Οι διάφορες νομοθεσίες είχαν παραγραφή χρόνου και οι συλλέχτες αυτοί που πληρώσαν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας που βάσει του διεθνής δικαίου είναι δύσκολο να τους τα αφαιρέσουμε χωρίς λεφτά. Γι' αυτό θα πρέπει οργανισμοί σαν εμάς να κάνουν ολάκερη καμπάνια για να κοιτάζουμε όχι το νόμο με τη λέξη του νόμου, αλλά με το πνεύμα του νόμου. Και εγώ είμαι αισιόδοξη, ειδικά βλέποντας πρόσφατα τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν, που άρχισε να κοιτάει πώς τα μουσεία πρέπει να δώσουν πίσω θησαυρούς που είχαν αποκτήσει λόγω κατάκτησης κάποιων κρατών. Colonial. Ναι. Της απικιοκρατίας. Μία ακόμη εξαιρετική είδηση επί του πιεστηρίου τις ώρες αυτές είναι η συμφωνία που η Τασούλα Χατζητοφή και η Walk of Truth υπέγραψαν με τον Βρετανό συλλέκτη David Johnson να παραλάβουν τη συλλογή του με περισσότερα των 100 κυπριακών ευρημάτων, κάποια σπάνια ή και μοναδικά, που χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού, τις αρχές της εποχής του Σιδήρου και την αρχαϊκή περίοδο. Η οργάνωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα παραδώσει στο σύνολό της σε κάποιο δημόσιο ίδρυμα, στο οποίο θα μπορεί να τα δει το κοινό.
Ο Τζόνσον είχε ταξιδέψει στην Κύπρο το 2016 προκειμένου να συζητήσει με τους αρμόδιους για την επιθυμία του να δωρήσει τη συλλογή του στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αρχική αντίρρηση του τμήματος αρχαιοτήτων να δεχθεί μια συλλογή της οποίας την προέλευσε ο κύριος Τζόνσον αρνείται να αποκαλύψει, επιμένοντας πως τα αντικείμενα τα απέκτησε με νόμιμο τρόπο, έκανε τον τελευταίο να στραφεί σε μουσεία τρίτων χωρών. Έτσι έφτασε η ιστορία στα αυτιά της κυρίας Χατζητοφή. Την ερώτηση που σας κάνουν όλοι, να τη ρωτήσω κι εγώ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πιστεύω ότι έχει ήδη γίνει τεράστια παραγραφή χρόνου από το να πρέπει να πάνε πίσω στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιο έργο ενημέρωσης του κοινού για το τι έχει γίνει. Το μουσείο το καινούριο της Ακρόπολης είναι υπέροχο και δίνει το σωστό μήνυμα. Απλώς πιστεύω ότι ξέροντας τον τρόπο σκέψεως των Άγγλων και ξέροντας την νομοθεσία, θα πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε οι Άγγλοι να προσφερθούν, να δώσουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όχι με τη λέξη του νόμου, αλλά με το πνεύμα του νόμου. Η λέξη του νόμου δεν θα τους επιβάλλει ποτέ και επίσης, λόγω περηφάνειας, δεν θα αποδεχτούν ποτέ. Δεν είναι λαός που θα τους επιβάλλεις να τα δώσεις. Ξέρουν τον νόμο. Και γι' αυτό, και αν αλλάξει ο νόμος, δεν θα αλλάξει διαχρονικά, δηλαδή από πριν και θα αλλάξει από εδώ και μπρος. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει μια στρατηγική, να γίνει διάλογος πίσω από τις σκηνές και να βρεθεί ένας όμορφος τρόπος, ούτως ώστε οι Άγγλοι να δώσουν πίσω αύριο τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο καθένας μας μπορεί να γίνει φύλακας και διεκδικητής της λαιλατημένης πολιτιστικής κληρονομιάς, πιστεύει Τασούλα Χατζητοφή. Γιατί ο καθένας μας, μέσα από αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, αναγνωρίζει και ορίζει τον εαυτό του. Και ας μην το έχει συνειδητοποιήσει. Όπως η μαθήτρια από την Πάφο, που αναζήτησε το έργο της κυρίας Χατζητοφή στο διαδίκτυο, έκανε σχετική εργασία ενθουσιάζοντας τους συμμαθητές της με το θέμα της διεκδίκησης των πολιτιστικών θησαυρών και έπεισε τη δασκάλα τους να καλέσει διστακτικά την κυρία Χατζητοφή, η οποία δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Αποχαιρετώντας την, είδα τη συγκίνηση και τη χαρά για αυτή την πρόσκληση. Σαν το κορίτσι από την Αμόχωστο του 1974 να έκανε μια νέα καλή φίλη από την Πάφο και να ανυπομονεί να γνωρίσει τους παλιούς συμμαθητές που με τη σειρά τους αδειμονούν να τη συναντήσουν. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που περιμένουμε να αλλάξουν τον κόσμο, να βάλουν στα σεντούκια της ιστορίας ό,τι ασεβές, ό,τι αρνητικό, ό,τι ανόητα ανταγωνιστικό, ό,τι τελικά ζημιώνει όλους μας. Λίγες μέρες μετά την αναχώρησή μου για την Αθήνα, ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, Μητροπολίτης Τιμόθεος, επισκέφτηκε την Παναγιά την Αψινθιώτισσα, τις οποίες οι δύο τοιχογραφίες που ανακτήθηκαν και επαναπατρίστηκαν με τη φροντίδα του Walk of Truth έδωσαν την αφορμή για αυτό το χρονικό. Εδώ, εδώ ναι. Κοιτάξτε εδώ, αδελφοί μου, είναι μέρος τοιχογραφίας. Η πολιτική και η περίφημη λύση του Κυπριακού μπορεί να μοιάζουν πολύ μακριά από αυτά τα αδικαίωτα χώματα και τους ξεριζωμένους τους ή όσους χάθηκαν για πάντα πριν από 45 χρόνια. Για όσους αναρωτιούνται γιατί τόσος αγώνας για τις εκκλησιές και τα κοιμήλια, για μένα η απάντηση είναι αυτή η συγκίνηση. Και παραμονή των και μητέρων.